Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο Studio Subway στην πρώτη εκπομπή μετά από το Πάσχα. Χρόνια πολλά σε όλους. Στην κονσόλα του ήχου, όπως πάντα, ο Βαγγέλης Απουνάς, στο μικρόφωνο ο Σοφοκλής Απουνάς και ξεκινήσαμε με ένα μικρό κομμάτι, μία από τις 13 Λιλιπούτιες. Είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφορεί από τη Subway Music, ένα λιλιπούτιο άλμπουμ. Είναι διαθέσιμο σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες Spotify, Amazon, Apple Music κλπ. Και τι είναι αυτές οι λιλιπούτιες? Οι απαντήσεις θα δοθούν από τους δύο ανθρώπους που εμπλέκονται άμεσα δημιουργικά και ερμηνευτικά σε αυτό το άλμπουμ, το συνθέτη Ιωσήφ Βαλέτ και την πιανίστρια Λενιό Λιάτσου, οι οποίοι βρίσκονται μαζί μας, ο Ιωσήφ στο στούντιο, η Λενιό από τη Θεσσαλονίκη είναι συνδεδεμένη μαζί μας. Να καλησπερίσουμε πρώτα την κυρία της βραδιάς. Καλησπέρα, Λενιό. Καλησπέρα, Σοφοκλή. Χρόνια πολλά σε όλους. Ιωσήφ, καλώς ήρθες ξανά στο στούντιο. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απεύθυνες, Σοφοκλή, και χρόνια πολλά στους ακροατές σου. Να κάνουμε μια πρώτη ερώτηση. Στο δημιουργό, γιατί ένας συνθέτης που έχει γράψει και μεγάλες φόρμες και όπερες και κονσέρτα και ορχιστρικά και μουσική δωματίου αποφασίζει να εμπλακεί με μικρές συνθέσεις? Αλλά γιατί, αποκάλυψα στους ακροατές, είναι μικρές συνθέσεις μικρής διάρκειας. Εξήγησέ μας τι είναι αυτό το άλμπουμ και πώς αποφάσισες να το δημιουργήσεις. Ναι, μικρής διάρκειας, είναι 13 μικρές μινιατούρες, έτσι θα μπορούσε να, ας πούμε, να ονομαστούν. Δυστυχώς δεν χρησιμοποιήσα αυτό το όνομα, γιατί έχω ήδη γράψει ένα έργο με τίτλο Μινιατούρες και ήθελα κάτι έτσι εντελώς πρωτότυπο να δημιουργηθεί, και επειδή απευθύνεται και σε μαθητές κυρίως, πρόκειται για 13 μικρά κομμάτια τα οποία το κόνσεπτ ήταν να είναι μονοσέλιδα. Ξεκίνησα να τα γράφω την εποχή της καραντίνας, μια εποχή πολύ περίεργη. Υπήρχε κάποια ψυχή που με παρακίνησε να τα ξεκινήσω να τα γράφω, και υπήρχε πάντα στο μυαλό μου έτσι μια ιδέα να κάνω κάτι παιδαγωγικό, που να προσεγγίζει έτσι πιο μικρές ηλικίες. Έχω ήδη φτιάξει βέβαια κάποια έργα που είναι σπουδές για πιάνο, αλλά είναι πάρα πολύ απαιτητικά και καμία σχέση με αυτό το είδος της λιλιπούτιες, που είναι βέβαια μικρά κομμάτια τα οποία περιέχουν και στοιχεία σύγχρονης μουσικής, σύγχρονη σημειογραφία, κάποια ακούσματα λίγο διαφορετικά, και φυσικά χρειαζόμαστε και έναν πολύ καλό εκτελεστή για να τα αποδώσει και να τα ερμηνεύσει στην καλύτερη τους εκδοχή. Ως σημείο αναφοράς, γιατί για τον μελλοντικό ερμηνευτή θα ακούει τη Λενιό Λιάτσου, θα ανατρέχει και ως υπόδειγμα, αλλά και οι δάσκαλοι, ενδεχομένως τους μαθητές τους που θα διδάσκουν αυτά τα κομμάτια. Λενιό, πώς έφτασε σε εσένα η παρτιτούρα αυτών των κομματιών? Η παρτιτούρα έφτασε λόγω μιας μεταδοκτορικής έρευνας που εκπονώ αυτά τα τελευταία χρόνια, από την πρώτη χρονιά και εγώ της καραντίνας, η οποία έχει αυτό ακριβώς το θέμα. Δηλαδή έχει ως θέμα μία μέθοδο πιάνου για την διδασκαλία της σύγχρονης μουσικής. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της έρευνας έκανα μια ανοιχτή πρόσκληση στις συνθέτες και είχα τη χαρά να λάβω και το ανάμεσα σε πολλά έργα και το έργο του Ιωσήφ, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό έργο για να εξοικειωθεί πολύ ήπια ένας μικρός πιανίστας, καθώς όπως είπε και ο Ιωσήφ,
ενώ δεν είναι ακουστικά, δεν είναι κάτι το οποίο προκαλεί, δεν ανήκει ο ακουστικά, έχει πολλές τονικές αναφορές. Παρόλα αυτά, εισάγει τον πιανίστα σε σύγχρονα σημειογραφία, σε οπτικά περισσότερο τον εξοικειώνει με τη σύγχρονη μουσική γλώσσα. Οπτικά δηλαδή και τη σημειογραφία και ας πούμε έχει κάποια έργα που δεν έχουν μέτρο, έχει κάποια, ένα κομμάτι το οποίο έχει ανοιχτή φόρμα, δηλαδή τα συστήματα του είναι διαχωρισμένα. Και επειδή ακριβώς είναι πολύ ελκυστικό σαν άκουσμα, το θεωρώ έτσι ένα πολύ όμορφο τρόπο, ήπιο και γλυκό, στο να τον μοιήσει, ας πούμε, στο ρεπερτόριο αυτό. Να ακούσουμε την πρώτη. Έχει τον τίτλο «Sliding Like Bach». Για πες μας, Ιώσιφ, τι θα ακούσουμε σε αυτήν. Ναι, η πρώτη μινιατούρα, η πρώτη λιπούτια, έχει το θέμα της είναι ο γλιστώντας σαν τον Μπαχ. Σίγουρα πήρε το όνομά της από τα γλισάντα που υπάρχουν. Όμως η βάση της, ο αρμονικός της σκελετός, αν υπάρχει ας πούμε κάποια έννοια αρμονία σε αυτό το κομμάτι, είναι το γνωστό έργο του Μπαχ, η Άραση Κουρδί του Σολ. Από εκεί και πέρα μοιράζεται το κλαβιέ του πιάνου σε κάποια επίπεδα. Έχουμε μια πρωτοτυπία, γιατί πρωτοτυπία, κάτι πολύ γνωστό στη σύγχρονη μουσική, έχουμε την έλλειψη των μέτρων και των υποδιαστολών. Αυτό βέβαια μας αναγκάζει αμέσως να δώσουμε κάποιες οδηγίες, να μετατρέψουμε τα αυτογκώσιμα σε αξίες, χρησιμοποιώντας κάποιες γραμμές. Οπότε αυτό αμέσως είναι κάτι διαφορετικό για τον μικροπιανίστα, χωρίς να έχει πολύ μεγάλη δυσκολία το κομμάτι, μια και αυτά τα έργα απευθύνονται κυρίως σε κατωτέρα μέση σχολή, κάπως έτσι το έχω σκεφτεί, και βέβαια εισάγει και νότες όπως είναι η υψηλότερη νότα του πιάνου με μια ιδιαίτερη σημειογραφία, η χαμηλότερη νότα του πιάνου, και σιγά σιγά μπαίνει ο νέος πιανίστας σε ένα καινούριο κόσμο, τον κόσμο της σύγχρονης μουσικής και της σύγχρονης σημειογραφίας. Και μάλιστα εδώ θέλω να πω ότι για να αποδοθούν αυτές οι σημειογραφίες θα έπρεπε να υπάρχει ένα σημαντικό preface, ένας πρόλογος όπου εξηγούνται όλα αυτά, και βέβαια εκεί είχα και τη βοήθεια και της πιανίστας που φυσικά της Λενιός, η οποία με βοήθησε να φτιάξω και να ολοκληρώσω σωστά και με ακρίβεια αυτόν τον πρόλογο. Άρα θα ακούσουμε τώρα τη Λενιό Λιάτσου στο Sliding Like Bach. Ακούσαμε το Sliding Like Bach του Ιωσήφ Βαλέτ, το ερμήνευσε στο πιάνο η Λενιό Λιάτσου. Ακολουθεί, Λενιό, η επόμενη λιλιπούτια σύνθεση με τίτλο «Τραγουδώντας», «Singing». Πριν μας πεις για τη σύνθεση αυτή, ο Ιωσήφ χρειάστηκε να σου εξηγήσει για το καθένα
τι θα πρέπει να κάνεις, να σε βάλεις στο τμήμα, στο τμήμα, στην ατμόσφαιρα κάθε κομματιού, ή σε άφησε πάρτις νότες και κρίνε εσύ? Γιατί άλλωστε είστε ειδικευμένοι στη σύγχρονη μουσική. Ναι. Όχι, πρώτα πήρα τις νότες, τα μελέτησα, μίλησαμε κάποια στιγμή για κάποιες διευκρινήσεις και πριν την ηχογράφηση κάναμε μία συνάντηση και έτσι μου έδωσε κάποιες περισσότερες ιδέες και συζητήσαμε για κάποια πράγματα. Τα έργα είναι απλά και έτσι και αυτός ήταν ο στόχος τους. Και οι διευκρινήσεις αφορούσαν περισσότερο τη σημειογραφία, την ποιότητα όσο αφορά τη χρήση του πεντάλ, όλα τα άλλα και το τέμπο σε κάποια έργα, ας πούμε. Για μένα είναι βέβαια ένα δείγμα η ηχογράφηση, αλλά το ωραίο με τη σύγχρονη μουσική είναι ότι όταν κάποιος καταλάβει τα δομικά στοιχεία ενός κομματιού, είναι αρκετά ανοιχτά στην ερμηνεία. Κάτι το οποίο δεν είναι πολύ έτσι αποδεκτό. Περισσότεροι πιστεύουν ότι η σύγχρονη μουσική είναι πολύ αυστηρή και πολύ πρέπει να έχεις απίστευτη ακρίβεια και απλώς να είσαι ένας απλός εκτελεστής. Για μένα δεν ισχύει αυτό, εκτός από κάποιες περιπτώσεις έργων όπου όντως απαιτείται πολύ μεγάλη ακρίβεια. Στο συγκεκριμένο έργο και σε όλη αυτή τη συλλογή νομίζω ότι είναι πολύ ανοιχτά σε διαφορετικές ερμηνείες. Και αυτό είναι πολύ όμορφο, γιατί ένα παιδί που θα το πάρει στα χέρια του να το μελετήσει, από τη στιγμή που δει ποια είναι αυτά τα στοιχεία με τα οποία πρέπει να εξοικειωθεί, μπορεί να κάνει τη δική του ερμηνεία, παίρνοντας το λίγο πιο γλυκά, παίρνοντας το λίγο πιο μηχανικά, ερμηνεύοντας το λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο αργά. Νομίζω ότι όλα μπορούν να λειτουργήσουν. Και προτείνω να ακούσουμε δύο, όχι μόνο το singing που ανέφερα ήδη, και το With a Clock, μαζί με ένα ρολόι. Να ακούσουμε τις δύο αυτές συνθέσεις και επαναρχόμαστε. Ακούσαμε την δεύτερη και την τρίτη από τις 13 λιλιπούτιες συνθέσεις του Ιωσήφ Βαλέτ, το singing και του With a Clock.
Να ρωτήσω, γιατί 13, υπήρχε λόγος για τον αριθμό 13 ή τόσες προέκυψαν ή σύμφωνα με το σχεδιασμό που είχες για το σκοπό που δεν ήθελες να είναι πάρα πολλές ή πολύ λίγες. Γιατί 13. Όχι πάντως 12. Γιατί το 12 είναι κάτι πάρα πολύ καθιερωμένο. Δηλαδή, παλιά όλα τα έργα ήταν πολλαπλάσια του 10 ή του 12. Και νομίζω ότι το 13 είναι μια καλή λύση. Εξάλλου, επειδή είμαι και λίγο κολλημένος με τις χρυσές τομές και με τις αναλογίες, το 13 νομίζω μου ταιριάζει, είναι μέσα στην αναλογία. Άρα αυτή ήταν λοιπόν η σκέψη. Να ρωτήσω, πότε θα έρθει η έκδοση, γιατί ξέρω ότι προετοιμάζεται μία έκδοση με τον εκδοτικό οίκο Παπαγρηγορίου Νάκας, Panas Music. Ναι, το έχω δώσει στον εκδότη πριν 3 εβδομάδες. Νομίζω ότι αρχές Μαΐου λογικά θα το έχουμε. Είχε κάποια θέματα με τις μεταφράσεις γιατί είναι δίγλωσσο μέσα όλα τα κείμενα. Θέλαμε να είναι έτσι σαν διεθνής ας πούμε έκδοση και να... Κάποια πράγματα που στα ελληνικά είναι αυτονόητα, στα αγγλικά θέλουν μια ιδιαίτερη μετάφραση και μάλιστα λογοτεχνική μετάφραση. Οπότε το καθυστερήσαμε ώστε να είναι όσο πιο καλό γίνεται. Επίσης η έκδοση έχει φιλοτεχνηθεί και υπάρχει για το εξώφυλλο ένας πρωτότυπος πίνακας που έχει φτιάξει ζωγράφος εκεί Παυλικιάννη και δίπλα από κάθε λιλιπούτε υπάρχει ένα μικρό γραφιστικό υπό μορφή σφραγίδας. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Να ακούσουμε την τέταρτη και την πέμπτη από τις Λιλιπούτιες. Η τέταρτη έχει τον τίτλο Petite Regret και η πέμπτη Upside Down. Ποιο είναι το νόημα και ο σκοπός Λενιό αυτών των δύο συνθέσεων, έτσι καθώς τις ερμήνευες που αισθάνεσαι να εστιάζουν και έδωσε ο Ιωσήφ αυτούς τους τίτλους. Οι τίτλοι πάντα βοηθάνε στο να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη ένα πλαίσιο, μια ατμόσφαιρα για το έργο και είναι πολύ χρήσιμη οδηγία, ας πούμε, για την ερμηνεία του έργου. Η πρώτη που μεταφράζεται ως «Μικρό δάκρυ» είναι ένα αργό κομμάτι, το οποίο έχει μια επαναλαμβανόμενη νότα η οποία είναι και τονισμένη και σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει η αρμονία και μπαίνει και μια μελωδία σε μια πιο ψηλή περιοχή. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το στοιχείο ας πούμε, που εισάγει το νέο ας πούμε, για αυτόν που δεν έχει παίξει σύγχρονη μουσική είναι αυτή ας πούμε, η αιμονή σε μία νότα, ένα στοιχείο το οποίο το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί σύγχρονοι συνθέτες, το οποίο λειτουργεί σιγά σιγά ως ένα δομικό συστατικό και πάβουμε να χρειαζόμαστε την αρμονία όπως την ξέρουμε γιατί το αυτή μας αρχίζει και προσανατολίζεται μέσω μιας κεντρικής νότας. Από εκεί και πέρα το δεύτερο κομμάτι, το άνω κάτω, είναι πολύ διαφορετικό, έτσι, μια αντίθεση, όπου πάλι έχουμε επαναλαμβανόμενη νότα, αλλά σε πολύ διαφορετικό ύφος και τονίζουμε νότες οι οποίες δεν είναι στο ισχυρό χτύπο του μέτρου. Αυτό είναι ας πούμε, το στοιχείο που εγώ θεωρώ ότι εισάγει αυτή η σπουδή.
σιγά σιγά πάλι διαμορφώνεται μια μελωδία μέσω αυτών των νοτών διαμέσως της επαναλαμβανόμενης νότας, η οποία αυτή η μελωδία πηγαίνει πρώτα στο δεξί χέρι και μετά μετατίθεται στο αριστερό χέρι. Να ακούσουμε λοιπόν αυτές τις δύο συνθέσεις, την τέταρτη, την πέμπτη, από τις 13 Λιλιπούτιες. Συνεχίζουμε να συζητάμε με τον Ιωσήφ Βαλέτ και τη Λενιό Λιάτσου και να ακούμε τις 13 Λιλιπούτιες και αυτές να συνομιλούμε. Αλλά θα αναφέρουμε και άλλα πράγματα και θα ξεφύγουμε και λίγο και από αυτές. Αλλά όχι ακόμα. Έχουμε δύο συνθέσεις τώρα που θα βάλουμε στη σειρά, την 6η και την 7η από τις Λιλιπούτιες. Κρίκ Κρός και Move On. Ιωσήφ, σκέφτηκες όχι μόνο οι δύο που θα ακούσουμε, αλλά γενικά η κάθε μία να εστιάζει σε μια συγκεκριμένη εκλίμνηση τεχνική. Στο Criss-cross καταρχήν έχουμε την έννοια του κουράζε, το οποίο είναι, εντάξει, μια πολύ γνωστή τεχνική, είναι το να πάρουμε, να πάμε το ένα χέρι να περάσει πάνω από το άλλο και να παίξει μια ψηλότερη νότα. Αυτή είναι η έννοια. Το move on, επειδή θα το ακούσουμε τώρα, στα πρώτα δευτερόλεπτα ο Κροατής ή ο πιανίστας που θα το παίξει θα έχει την αίσθηση ότι ακούει το ξεκίνημα από το Τράβα Μπρος. Αυτός είναι και ο ελληνικός τίτλος που υπάρχει, το Τράβα Μπρος. Έτσι ξεκινάει, ναι, αυτή ήταν η ιδέα και στη συνέχεια εξελίσσεται με αυτό το ύφος. Ήθελα να πω σχετικά με την 4 κάτι. Το ακούσαμε πριν από λίγο. Αυτό η Λιλιπούτια είναι μια σπουδή σε νεοτροπικό φυσικά ύφος, αλλά στο μυαλό μου είχα το στυλ του Eric Satie. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος ότι ναι, είναι μια προσωπική εκδοχή αυτών των έργων. Μάλιστα, αυτός ο τίτλος δόθηκε αργότερα. Στην αρχή είχα σκεφτεί να είναι «Μικρό Παρίσι» ή κάτι τέτοιο. Και μάλιστα βλέπουμε πόσο διαφορετικές είναι οι μεταφράσεις που δεν μπορούσαν να αποδοθούν. Δηλαδή το «Μικρό Δάκρυ» έγινε από τη «Ριγκρέ», που είναι κάτι τελείως διαφορετικό και πιο ποιητικό ίσως. Άρα στα γαλλικά το χρησιμοποιείς, ως πτήριγκρετ, όχι πτήριγκρετ, όπως το διάβασα εγώ στα αγγλικά. Ναι, είναι γαλλικά το σκέφτηκες. Τώρα στο
Στο move on οπωσδήποτε εκεί πέρα υπάρχει μια αιμονή με μια νότα η οποία επαναλαμβάνεται συνεχώς και αναπτύσσεται και στα μέσα του έργου γίνεται η αντιστροφή, δηλαδή η ανάπτυξη γίνεται από την κάτω μεριά της νότας και έχει μια αυτή την αίσθηση ας πούμε του κατοπτρικού έργου και έχει δηλαδή και μια έννοια μορφολογική σαν, πέρα από τη δυσκολία που υπάρχει στην επαναληπτικότητα. Να ακούσουμε λοιπόν Criss Cross και Move On, δύο μινιατούρες βαφτισμένες λιλιπούτιες σε αυτό το άλμπουμ του Ιωσή Βαλέτ που ερμηνεύει Λενιό Λιάτσου. Criss Cross, Move On. Δύο από τις 13 Λιλιπούτιες, η έκτη και η έβδομη. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τους βασικούς συντελεστές του άλμπουμ, αλλά και την ακρόαση των υπολείπων. Λενιό, να σε ρωτήσω, έχεις ξαναερμηνεύσει έργα του Ιωσή Βαλέτ? Έχω, ναι. Πριν αρκετά χρόνια. Σε μια συναυλία εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που είχε γίνει, το Ανάποδο Πεντάλ. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πολύ με το πιάνο ο Ιωσήφ. Εσύ στη Θεσσαλονίκη δραστηριοποίησε πάρα πολύ έντονα, οπότε ήταν λογικό να έχετε διασταυρωθεί ναι. Στο παρελθόν. Ναι, ναι. Όντως. Εγώ θεωρώ αυτή την συλλογή ως... πέρα από το παιδαγωγικό της κομμάτι και μια έτσι πολύ προσωπική, ένα προσωπικό ημερολόγιο του Ιωσήφ, ξέροντάς τον ως συνθέτη, έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι κάνοντας αυτό το παιδαγωγικό έργο δεν έχει κάνει κάποια έκπτωση στη μουσική του γλώσσα, έτσι όπως γράφει δηλαδή για... επαγγελματίες μουσικούς. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί συνήθως όταν οι συνθέτες γράφουν, τους λέμε ας πούμε ή τέλος πάντων για κάποιο λόγο γράφουν ένα παιδαγωγικό έργο, θυσιάζουν πολύ προσπαθώντας να κάνουν κάτι το οποίο θα είναι ελκυστικό ας πούμε στους μικρούς πιανίστες και χάνεται κάπως έτσι το νόημα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Έργου. Επειδή καταλαβαίνω τι εννοείς, να εμβαθύνω λίγο τη συζήτηση, αν μου επιτρέπεις, επειδή έχεις ειδικευτεί πάρα πολύ στη σύγχρονη μουσική. Σε αυτό ακριβώς που είπες, ότι πολλοί συνθέτες, όταν πάνε να γράψουν παιδικά, ή να γράψουν κάτι πιο απλό, και να γράφουν κάτι πολύ διαφορετικό από ότι είναι όλα τα εντός εισαγωγικών ενήλικα έργα τους. Ναι.
Έχω εγώ μία πεποίθηση και ήθελα τη δική σου γνώμη, μία δική μου γνώμη που μπορεί να είναι λαθασμένη ή μπορεί να ισχύει μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι ότι κάποιοι ενδεχομένως να κρύβονται, να κρύβουν τις συνθετικές τους ατέλειες, να το πω έτσι, να κρύβονται μέσα από την πρωτοπορία, γιατί έχει παίξει πολύ πρωτοποριακή μουσική, δηλαδή την πλέον σύγχρονη, του δεύτερου μισού 20ου αιώνα και 21ου αιώνα. Δεν έχουν κάνει μια ομαλή μετάβαση από τα παλαιότερα είδη στην δική τους την προσωπική πρωτοπορία, πώς κάνανε οι παλιοί συνθέτες. Δηλαδή ο Μπετόβεν δεν έγραφε στην όρημή του ηλικία όπως έγραφε νεαρός, εξελίχθηκε. Στην αρχή έγραφε όπως έγραφαν και οι άλλοι περίπου και σιγά σιγά ανέπτυσε τη γλώσσα του. Έτσι λοιπόν κάποιοι συνθέτες γράφουν πρωτοποριακά, πειραματικά έργα σε πλέον σύγχρονα ιδιώματα και όταν πρέπει να έχουν την αποστολή, την υποχρεωτική αποστολή, υποχρεούνται να γράψουν κάτι, όπως είπες, είτε για παιδιά, είτε για κάτι πολύ συγκεκριμένο που πρέπει να επικοινωνήσει, εκεί σαν να μην έχουν πρωτοτυπές ιδέες και χρησιμοποιούν ήδη χιλιοακουσμένες ιδέες και ακούγεται και πολλές φορές και απλοϊκό, όχι απλό, αλλά απλοϊκό το άκουσμα. Ή τέλος πάντων δεν έχει σχέση με αυτό που γράφει, με τη μουσική τους γλώσσα, που είναι η ταυτότητά τους ως συνθέτης σε έργα για δυσκολότερα. Μήπως δεν μπορούν κάποιοι να το κάνουν αυτό? Κοίτα, σίγουρα υπάρχει ένα ποσοστό που όντως είναι αυτός ο λόγος που λες, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ότι η ίδια η σύγχρονη μουσική έχει κάποιες πτυχές οι οποίες είναι εξαιρετικά πολύπλοκες. Το να γράψει κάποιος κάτι απλό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και εκεί όντως απογυμνώνεται. Σίγουρα ένα μέρος οφείλεται σε αδυναμίες το ότι δεν έχει ένα ειλικρινές, προσωπικό ύφος, δεν έχει βρει μια δικιά ταυτότητα, αλλά προσπαθεί μέσα από μανιέρες της σύγχρονης μουσικής, ας πούμε, να γράψει. Και γι' αυτό κιόλας δεν είναι καθόλου περίεργο, επειδή έχω πραγματικά αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο στο να βρω παιδαγωγικά κομμάτια, τα οποία να είναι ελκυστικά όμως στο άκουσμα. Γιατί φυσικά και θέλουμε το παιδί να χαίρεται όταν παίζει αυτή τη μουσική. Ο στόχος είναι να μοιηθεί σε αυτή τη μουσική, όχι να τρομάξει. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρω τέτοια έργα. Και οι συνθέτες που το έχουν πετύχει είναι πραγματικά μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Παρ' όλα αυτά, έχω ζητήσει από συνθέτες που εκτιμώ πάρα πολύ το πώς γράφουν. Τους έχω ζητήσει να μου γράψουν παιδαγωγικά κομμάτια και δεν μπορούν να γράψουν απλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ενώ τους λες ότι απευθύνεται σε μαθητή, τα περισσότερα κομμάτια που έλαβα από αυτούς τους συνθέτες είναι για δίπλωμα και παραπάνω, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο να γράψουν απλά. Και όλα τα πράγματα είναι δύσκολα να γίνουν απλά στην τέχνη, πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που η απλότητα είναι πολύ σπάνια. Αλλά όταν έρχεται είναι σαν ένα πυροτέχνημα, ας πούμε. Σε όλη την τέχνη, πιστεύω. Ο Ιωσήφ μπορεί και το κάνει, γιατί έχει και την παιδαγωγική ιδιότητα και ο ίδιος, πέρα από το ότι έχει σαφέστατη ταυτότητα. Την οποία νομίζω ότι ναι, ο Ιωσήφ έχει βρει μια ταυτότητα σαν συνθέτης η οποία κουμπώνει πάρα πολύ ωραία και στο παιδαγωγικό αυτό μέρος. Γι' αυτό είπα πριν ότι δεν έχει κάνει κάποια θυσία. Είναι δηλαδή ένα προσωπικό ημερολόγιο το οποίο ξέρεις όταν το ακούς ότι ανήκει στον Ιωσήφ. Να ακούσουμε δύο συνθέσεις ακόμα. Να ακούσουμε Ιωσήφ την 8η, την 9η. Τίτλοι Walking on Black και Entering the Labyrinth.
Να τα βάλουμε κατευθείαν ή θες να πεις κάτι γι' αυτό? Ναι, εντάξει, αυτά τα δύο έργα έχουν μια συγγένεια μεταξύ τους, καθώς χρησιμοποιούν το ίδιο εφέ. Ποιο είναι αυτό το εφέ? Το εφέ είναι ότι χρησιμοποιούν αυτή την σημειογραφία για την σταδιακή επιτάχυνση μιας ομάδας από φθόγκων. Και τα δύο. Και βέβαια και τα δύο βρίσκονται σε αυτό το ύφος, το νεοτροπικό, ας πούμε, νεοτονικό ύφος. Μάλιστα το δεύτερο μέσα στο λαβύρινθο είναι και πάρα πολύ επηρεασμένο από αυτή την αρμονία, την ανδρόγγινους αρμονία, όπως λέγεται, του Ραχμάνινοφ, που έχουμε και την επέτειο φέτος. Έχει στοιχεία από αυτή την αρμονία. Τώρα θα μου πεις γιατί έχει στοιχεία από το Ραχμάνινοφ. Φυσικά είναι αυτό που ρώτησες πριν, γιατί έχουμε ένα παρελθόν και γιατί, για να πούμε κάτι εντελώς πρωτότυπο, αυτό που έλεγε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε αυτό που ακούγαμε επί χρόνια και παίζαμε και χρόνια. Και έτσι ίσως κάποιοι συνθέτες, θυμάμαι ο Θόδωρος Αντωνίου μου το λέει αυτό, αν μπορέσω να ξεφύγω από αυτά που παίζω σε πρώτη φάση. Δηλαδή αυτή θα ήταν και μια πρωτοτυπία που μπορούσα να κατακτήσω. Και βέβαια έχω ακούσει και τελείως διαφορετικά πράγματα. Θυμάμαι, ας πούμε, το 2007 με την συνάντησή μου με τον Χέλμουντ Λάχενμαν, έναν ο οποίος είναι ένας τεράστιος συνθέτης της σύγχρονης μουσικής, να μου λέει, όταν κάναμε ένα προσωπικό μάθημα μαζί, να μου λέει γιατί γράφεις ακόμη μουσική. Και εκεί ήταν ένα από τα σοκ που έχω πάθει στη ζωή μου. Να μου λέει κάποιος γιατί γράφεις ακόμη μουσική. Ναι. Θα σου κάνω εννοώντας, εννοώντας βέβαια, εννοώντας ναι. Γιατί γράφεις ακόμη με συγχορδίες ή τονικά ιδιώματα. Την αισθητική πλευρά. Την αισθητική, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και επειδή έχω ερώτημα σε αυτό, πάνω σε αυτό, να ακούσουμε τις δύο συνθέσεις που προανήγγυλα, την 8 και την 9, Whiteling of Black και Entering the Labyrinth, και να επανέλθουμε. Ακούσαμε δύο ακόμη
Λιλιπούτιες από τις 13 την 8 την 9, Walking on Black και Entering the Labyrinth. Και συνομιλούμε με την ερμηνεύτρια τους, τη Λενιό Λιάτσου, και τον συθέτη τους, τον Ιωσήφ Βαλέτ. Λενιό, με αφορμή αυτό που είπε ο Ιωσήφ και που του είπε ο καθηγητής ο Λάχενμαχ, Λάχενμαν, το είπα λάθος, ναι, Λάχενμαν. Είναι η αισθητική αυτή, η αισθητική που υπάρχει στο Darmstadt. Δηλαδή, θυμάμαι ότι οι περισσότερες συναυλίες με έργα για πιάνο σπάνια ήταν στα πλήχτρα του πιάνου. Ναι. Έχει πάει στον Darmstadt, αλλά νομίζω και η Λενιό δεν έχει παίξει στον Darmstadt, έτσι δεν είναι? Ναι, έχω πάει. Ναι. Να πούμε στους ακροατές όσους δεν γνωρίζουν ότι τον Darmstadt υπήρξε μια κοιτίδα της σύγχρονης πρωτοπορίας στη Γερμανία, μια πόλη που κάποιοι συνθέτες παλαιότεροι την έλεγαν μη γοητευτική αρχικά, αλλά υπήρξε μια πολύ μεγάλη επένδυση πάνω στη σύγχρονη πρωτοπορία. Και όπως λέει ο Σιφ, η αισθητική είχε διωχθεί από εκεί. Εσένα ως ερμηνεύτρια, είτε σαν solo ερμηνεύτρια, σαν Λενιό στο πιάνο, είτε σαν σύνολο Dissonart που έχεις συνιδρύσει και ειδικεύεται και αυτό το σύνολο στην σύγχρονη μουσική, συμφωνείς με την άποψη ότι πρέπει το έργο πρωτίστως να κερδίσει τον ερμηνευτή για να αποτανθεί μετά στον ακροατή? Προφανώς, αν ο ερμηνευτής δεν καταλαβαίνει τι παίζει, δεν μπορεί να το καταλάβει ο ακροατής. Δηλαδή, ο εκτελεστής πάντα είναι ένα μέσο το οποίο προτείνει μία εκδοχή του έργου που έχει μπροστά του, έτσι, αν θεωρήσουμε ότι πάντα ακριβώς ερμηνεύει. Από τη στιγμή που εγώ αυτό το έργο που έχω μπροστά μου δεν μπορώ να το καταλάβω, άρα δεν μπορώ να το ερμηνεύσω πιστικά. Αν παίζω δηλαδή τυχαίες νότες, για μένα είναι τυχαίες οι νότες, τότε σίγουρα θα είναι και για τον ακροατή από προσανατολιστικό. Οπότε ναι, φυσικά και ο ερμηνευτής πρέπει να κερδιθεί πρώτα και μετά ίσως να καταφέρει και τον ακροατή. Νομίζω σε σένα, φαντάζομαι ότι μπορεί να συγκοτεύσει σε άλλο έργο η μορφολογία του, η δομή του, η εσωτερική οργάνωσή του. Σε άλλο η ευφυΐα που διαπιστώνεις από το συνθέτη. Σε άλλον η αισθητική. Επειδή η μουσική ξεκίνησε, η αισθητική πρωταγωνιστή στη μουσική, αν δούμε μέσα σε όλες τις χιλιετίες τις μουσικές, μέχρι και τον 20ο αιώνα, που έπαψε να είναι ένα πρωταγωνιστή, να είναι το ζητούμενο η αισθητική. Δηλαδή στον 20ο αιώνα αυτό έπαψε να είναι υποχρεωτικά το ζητούμενο. Αν υπάρχει και αισθητική. Να διαφωνήσω εδώ. Η αισθητική υπάρχει σε όλα τα έργα. Υπάρχει βέβαια ένας βαθμός απροσδιοριστίας κυρίως τις παλιότερες δεκαετίες, αλλά υπάρχει αισθητική. Τώρα βέβαια αυτή η αισθητική με τον ακαδημαϊσμό που υπάρχει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είναι αποδεκτή πάντα από το πλατή κοινό, και γι' αυτό και λίγο αυτή η μουσική είναι πιο περιθωριοποιημένη, πιστεύω. Αλλά αισθητική υπάρχει οπωσδήποτε. Και εγώ θα συμφωνήσω εδώ με τον Ιωσήφ. Κανένας καλλιτέχνης δεν προσπαθεί να κοροϊδέψει τον θεατή ή τον ακροατή του. Όλοι έχουν κάποιο λόγο που δημιουργούν, έτσι. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει αισθητική. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, μπορεί να μην είναι πετυχημένο, μπορεί να είναι ατάλλαντος, μπορεί χιλιαδιό. Αλλά ότι υπάρχει πάντα κάποιος λόγος που βρίσκεται κάτι στο χαρτί, στην παρτιτούρα, αυτό νομίζω ότι δεν χωράει αμφισβήτηση. Αν όμως κυριαρχεί η μεθοδολογία, δηλαδή ένας συνθέτης, και έχω υπόψη μου έργα κατά καιρούς που έχω ακούσει, και σκέφτομαι ότι εδώ αποκλείεται να τον ένοιαζε, τον ένοιαζε κυρίως να υπηρετήσει το σύστημά του. Είτε είναι δική του επινόησης, είτε ένα ήδη υπάρχουν σύστημα. Αλλά τον ένοιαζε το σύστημα και όχι το πώς αυτό θα είναι ενδεχομένως όμορφο στον ακροατή.
Η έννοια της ομορφιάς όμως είναι και αυτή υποκειμενική. Δηλαδή ο Λάχερμαν, γιατί τον αναφέρατε πριν, έχει γράψει πάρα πολλά άρθρα περί της έννοιας της ομορφιάς και τη θεωρεί αυτός όμορφο. Ίσως μιλάς περισσότερο για κάποια κατεστημένα και το τι θεωρούμε όμορφο και το τι θεωρούμε καλέσθητο. Όντως αυτά έχουν αλλάξει. Αλλά δεν σημαίνει ότι το ότι αλλάξανε δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε μια ομορφιά σε κάτι το οποίο δεν μας είναι οικείο. Σίγουρα χρειάζεται Ναι, περισσότερη εννοείται. δουλειά από μέρος μας, αλλά το να ακούσεις κάτι το οποίο δεν συμφωνεί με τα πρότυπα ομορφιάς που έχεις, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι όμορφο με ένα δικό του τρόπο. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Εσύ σπούδασες Λενιό με τη Δόμνα Ευνοχίδου στη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Μετά έφυγες στο εξωτερικό, νομίζω στο Λονδίνο. Ναι. Με την σύγχρονη μουσική, πότε ξεκίνησες αυτή την αφοσιωμένη ενασχόληση? Με τη σύγχρονη μουσική εγώ ήθελα να ασχοληθώ από πολύ μικρή, ακόμα και όταν έκανα με την Δόμνα μαθήματα. Αλλά επειδή το κουρίκουλουμ εδώ πέρα των οδείων δεν το επέτρεπε, ανυπομονούσα πότε θα φύγω στο εξωτερικό για να αφοσιωθώ πλήρως. Οπότε αυτό έγινε με το που πάτησα το πόδι μου στο Λονδίνο. Είχα και τη χαρά να έχω ως δασκάλα ένα θρύλο της σύγχρονης μουσικής, τη Σούζαν Μπράτσου, η οποία έχει συνεργαστεί με όλους τους συνθέτες της πρώτης γραμμής, Τζον Κέιτζ, Λουτσιάνο Μπέριο, Πιερ Μπουλέζ. Οπότε ήμουν πολύ τυχαίρη σε αυτό. Πήγα κατευθείαν στην πηγή. Ήταν δηλαδή μια μουσική η οποία πάντα ήθελα να ασχοληθώ από πολύ μικρή. Καθώς για να τα, κάπως γνωρίστηκες όμως με τη σύγχρονη μουσική, μέσα από τα μαθήματα σου έδωσε η Δόμνα Ευνοχίδου κάποια έργα, έτυχε να πας σε κάποιες συναυλίες και να παρακολουθήσεις, να πεις θέλω εγώ να παίξω τέτοια πράγματα? Είχα πολλά ακούσματα από το σπίτι, γιατί και οι δύο μου γονείς είναι μουσικοί, οπότε ακούγαμε Στραβίνσκι, ας πούμε, από πολύ μικρή είχα ακούσει. Και ο πατέρας μου του άρεσε πολύ, είχε ασχοληθεί και λίγο με τη σύνθεση, είχε σπουδάσει στη Βιέννη, βιολοντζέλο, και είχε συνεργαστεί σε διάφορα project με τον Ανέστη τον λογοθέτη, και είχαμε πολλούς δίσκους, τέλος πάντων, σύγχρονης μουσικής στο σπίτι. Οπότε πάντα αισθανόμουν πιο οικία με αυτή τη μουσική, παρά με την κλασική. Εντυπωσιακό αυτό. Να ακούσουμε όμως τα δύο κομμάτια ακόμα, το In the Rain και Little Invention. Ερμηνεύει Λενιό Λιάτσου, ο Ισίφ Βαλέτ τα συνέθεσε και ανήκουν στις 13 Λιλιπούτιες που σε αυτές είναι απόψε αφιερωμένη εκπομπή.
ήταν το In the Rain, η δέκατη, και Little Invention, η εντέκατη από τις Λιλιπούτιες που ακούσαμε, Ιωσήφ. Ναι. Σε αυτά τα δύο έργα είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Έχουν όντως διαφορετική αισθητική. Το ένα έχει σαν αντικείμενο, αν θέλουμε να το περιγράψουμε και παιδαγωγικά, την έννοια της επανάληψης του ρεπετησιών που λέμε, μέσω της σημειογραφίας που αναπαριστά την πύκνωση και την αρέωση. Αυτό που γίνεται πάνω σε μία νότα και μετά επεκτείνεται πάνω σε ένα ας πούμε συγχορδιακό μοντέλο που χρησιμοποιείται. Μάλιστα σε αυτές τις λιλιπούτιες να πω ότι πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το Βεντάλ. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί κρατάει όλες τις συνηχίσεις, φτιάχνει αρμονικούς και είναι κάτι που σε όσους δασκάλους τις έχω δώσει, ας πούμε, για να τις δοκιμάσουν στις μαθητές τους, είναι που αναγκάζονται να μιλήσουν για το Πεντάλ που δεν έχουν μιλήσει μέχρι ακόμη. Κάτι λάθος όντως γίνεται μέχρι τώρα. Δηλαδή όλοι οι μαθητές μελετούν χωρίς Πεντάλ. Ενώ το Πεντάλ είναι η ψυχή του πιάνου. Δηλαδή, πολύ ουσιαστικό και καμία από τις λιπούτες δεν της λείπει το Πεντάλ. Και μάλιστα υπάρχουν και έργα που τα οποία υπάρχει σέμπρε. Δηλαδή από την αρχή στο τέλος. Ναι. Τώρα, η δεύτερη, η νούμερο 11, ναι, είναι, πώς να την πούμε, νεοκλασική. Καταπιάνεται με ένα είδος πολύ σημαντικό που το γνωρίζουν οι πιανίστες, είναι η invention. Πάνω λοιπόν σε αυτή την τεχνική, της μίμησης δηλαδή, έχουμε ένα έργο το οποίο, ναι, ξεκινάει, μοιάζει λίγο, είναι τονικό, μοιάζει λίγο έτσι με τις εισόδους του Μπαχ, εξελίσσεται βέβαια λίγο διαφορετικά, έτσι με τροπικό ύφος, και είναι τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο. Ήταν ένα ζητούμενο αυτό λιγάκι, δηλαδή να υπάρχει αυτό το contrast. Να προσθέσω ότι στις συνθέσεις αυτές, πέρα από την εκγύμναση, την τεχνική και την εξοικείωση με μια παρτιτούρα λίγο διαφορετική από ότι οι συνήθεις αυτής της ηλικίας που διδάσκονται οι μαθητές, είναι και μια αισθητική, μια που βάλαμε την αισθητική πριν στη συζήτηση, είναι και μια αισθητική εκγύμναση να πάει ο μαθητής λίγο παραπέρα. Τα παιδιά είναι συχνά πιο ανοιχτό μυαλά και από κάποιους δασκάλους ως προς την αισθητική τους και ως προς τα νέα ακούσματα. Γιατί εδώ, χωρίς το έργο να θέλει να πάψει ένα νέο, θέλει να είναι και όμορφο και επικοδομητικό και ωφέλιμο και παιδαγωγικό και εγωιτευτικό, αλλά να γυμνάζει και από πάνω. Να πάει το μαθητή ένα βήμα προς τα εμπρός. Ως προς το Πεντάλ, να απαντήσω, υπάρχει ένα πρόβλημα γενικά στην Ελλάδα, δεν ξέρω τις άλλες χώρες, γίνεται στις μικρές ηλικίες. Ένα μειονέκτημα είναι ότι πάρα πολλά παιδιά, επειδή βρισκόμαστε σε ένα χώρο που αποκρύβως από πάνω είναι οδείο, το εράτιο οδείο, πολλά παιδιά μικρών ηλικιών που είναι στην προκαταρκτική τάξη ή στην κατωτέρα ακόμα, δεν έχουν αγοράσει πιάνο. Έχουν αρμόνια. Δεν φτάνουν κιόλας μερικά, είναι πολύ μικροσκοπικά παιδάκια. Μερικά είναι πολύ μικρά, δεν φτάνουν κιόλας. Κάποια άλλα για οικονομικούς λόγους δεν φτάνουν τα λεφτά και για αγορά πιάνου και έχουν αρμόνια, κάποια έχουν φορητά ηλεκτρικά πιάνα όπου το πεντάλ δεν είναι σταθερό, είναι αυτό με το καλώδιο από πίσω που καθώς βάζει το παιδί πάνω να πατήσει το πεντάλ, το σπρώχνει, το στέλνει παραπέρα, οπότε δεν πολύ βολεύει, και ένας μεγάλος αριθμός παιδιών καθυστερεί να καθίσει σε κανονικό πιάνο. Μετά είναι και ένα πρόβλημα ότι υπάρχουν δάσκαλοι δυστυχώς που δεν ξέρουν να διδάσκουν παιδιά. Να διδάσκουν το πεντάλ στα παιδιά.
Και είτε είναι μικρά παιδιά, είτε είναι και μεγαλύτερα, βλέπουμε και σε προχωρημένες τάξεις. Ευτυχώς όχι εδώ στο 2, αλλά τυχαίνει επειδή πηγαίνω και αλλού και ακούω τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι καθηγητές μουσικής, οι οποίοι δεν νομίζω ότι καν διδάχτηκαν εκείνοι το πεντάλ. Όχι, σε αυτά τα έργα είναι κατά κάποιο τρόπο obbligato. Δηλαδή δεν μπορούσα να μην γράψω να βάλουν πεντάλε. Σε ένα έργο που απευθύνεται σε φτασμένους μουσικούς, ας πούμε, σαν την Καντιλένα, ας πούμε, που έχει παίξει η Λενιό, που είναι ένα από τα πιο δύσκολα έργα που έχω γράψει, εκεί δεν χρειάζεται να γράψεις, γιατί καταλαβαίνει σε μεγάλο βαθμό σε κάποια σημεία πώς θα το αλλάξει το πεντάλ. Ενώ εδώ έπρεπε να είναι όλα σημειωμένα. Ναι. Και καλά κάνεις να είναι σημειωμένα, γιατί βοηθούν πολύ και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά υπηρετείται σωστά και η παρτιτούρα. Εμείς ανυπομονούμε να τη δούμε και στην τελική της έκδοση, το Μάιο ενδεχομένως, αλλά να την αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις συνθέσεις. Και εδώ στο ΟΔΙΟ, ήδη οι καθηγητές Λενιό και Ιωσήφ, του ΟΔΙΟ που έχουν ακούσει από τις αναρτήσεις μας, έχουν ακούσει τις Λιλιπούτιες, έχουν ενθουσιαστεί και τις θέλουν ήδη περιμένουν την έκδοση σε παρτιτούρα. Γιατί αρέσουν σε πάρα αυτή πολύ. Την περίπτωση να προσθέσω και εγώ ότι στην έρευνα αυτή που κάνω όταν τελειώσει σε ένα χρόνο από τώρα θα είναι οι Λιλιπούτιες μαζί με κάποια άλλα έργα, ένα μέρος μάλλον από τις Λιλιπούτιες, μαζί με έναν οδηγό διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι διαδικτυακά διαθέσιμο σε όλους. Ο δάσκαλος να δει με ποιον τρόπο μπορεί να διδάξει τα συγκεκριμένα αυτά έργα. Πώς να τα μελετήσει ο μαθητής, πώς να τους τα εξηγήσει και ποιες επιλογές έχει ως προς την ερμηνεία. Μου γεννιέται και η ιδέα ενός σεμιναρίου τώρα, μελλοντικού, όταν τελειώσει η Λενιό, και αν θα σε ενδιαφέρει ναι, τότε κάτι εννοώ. Τέτοιο να βεβαίως, γίνει. Βεβαίως, βεβαίως. Για να παρουσιαστούν ήδη του χρόνου αυτά. Θα αρχίσουμε κάποια πιλωτικά με δασκάλους πιάνου και στο φεστιβάλ πιάνου κάποια σεμινάρια, γιατί γίνεται μια έτσι μεγάλη δουλειά που απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες, ας πούμε, από προκατακτική μέχρι η ανωτέρα, που θα δημοσιευθεί μαζί με αυτόν τον οδηγό διδασκαλίας. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι πολλοί δάσκαλοι θέλουν να διδάξουν σύγχρονη μουσική, αλλά δεν ξέρουν πώς. Η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί. Η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί γιατί είναι και η πόλη που έχει πανεπιστημιακή έδρα για το πιάνο, πανεπιστημιακή έδρα για τη σύνθεση, κάτι που δεν υπάρχει στην Αθήνα. Η Αθήνα ίσως είναι η μόνη πρωτεύουσα του σύγχρονου κόσμου, του ανεπτυγμένου κόσμου, που δεν έχει πανεπιστημιακή έδρα σύνθεσης. Ναι. Και πιάνου φυσικά και άλλων οργάνων. Δηλαδή είναι σοκαριστικό αυτό. Ναι. Είναι. Περίεργο. Οπότε μας σώζει η Θεσσαλονίκη. Νομίζω μας σώζει. Σε πολλά πράγματα. Και στην πρωτοπορία είναι γνωστό ότι εκεί πέρα υπάρχει αρκετή δραστηριότητα. Underground όμως πάντα. Κοίτα, όμως με το Dissonart γίνονται πράγματα. Τώρα, την πριν πάμε Πού, στα τελευταία κούσματα και στα Σελονίνια, στην Ελευσίνα. Να σας διορθώσω λίγο. Ήταν sold out αυτό, δεν καταφέραμε να έρθουμε. Έχει κι άλλο όμως, νομίζω. Ναι. Το Μάιο, υπάρχει κι άλλο σχέδιο. Από τη Θεσσαλονίκη όντως είμαστε το Dissonart, αλλά στη Θεσσαλονίκη δεν παίζουμε. Εγώ πέδιδα ότι στον κορονοϊό ότι είχατε τα τελευταία χρόνια να παίξετε. Εύχομαι να εμφανιστείτε ξανά, γιατί κάνετε στο εξωτερικό πολλές δραστηριότητες, αλλά και στην Ελευσίνα παίξατε πρόσφατα και νομίζω υπάρχει σχέδιο στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, Ελευσίνα, να ξαναπαίξετε σύντομα. Ναι, ξαναπαίζουμε τώρα αρχές Μαΐου. Παίζουμε πολύ συχνά στην Αθήνα και στον Ιάρχος είχαμε παίξει τον Οκτώβριο. Ο Νάσης είναι ο βασικός υποστηρικτής μας, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα παίζαμε τόσο πολύ στο εξωτερικό, καθώς μας καλύπτει όλα μας τα έξοδα πάντα. Είμαστε ένα σύνολο περισσότερο του εξωτερικού, θα έλεγα, παρά της Θεσσαλονίκης.
Σαν τη Σονάρτ, η Ιωσήφ Βαλέτ έχετε παίξει ποτέ, έχει τύχει? Όχι, δεν έχει τύχει μέχρι τώρα. Έχουν παίξει ένα έργο Α, έχουμε παίξει, που έχουμε ήταν παίξει, μαζί με συγγνώμη. πάρα πολύ μικρές μινιατούρες. Είχαν κάνει ένα call for score παλιά. Σωστά. Το οποίο ήταν γύρω στα. Γύρω στο, νομίζω ένα λεπτό ήταν. Ένα λεπτό, Ένα ναι. λεπτό. Αυτό ήταν Ένα το λεπτό. κόνσεπτ. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Είχαμε 120 συνθέτες, Και όπου... Λένιο δεν έπαιζε πιάνο ακριβώς, έπαιζε το ή πιάνο. Α, μάλιστα. Ναι, σωστά. Εύχομαι να υπάρξει μελλοντικά, να δοθεί ευκαιρία για νέα συνεργασία και με το Dissonant, μεγαλύτερη του ενός λεπτού, αλλά και για περισσότερες εμφανίσεις αυτού του σχήματος και της Λένιος. Λένιος, στη Θεσσαλονίκη είσαι και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθηγήτρια, ήσουν και στο Αριστοτέλειο. Ποια είναι τα αντικείμενα διδασκαλίας? Στο ΑΠΙΦΙΚΑ ήμουν 9 χρόνια, έκανα πιάνο για τους συνθέτες, οπότε επικεντρωνόμουν στο σύγχρονο ρεπερτόριο για την κατεύθυνση σύνθεσης. Και στο ΠΑΜΑΚ δίδασκα πρακτικές εκτέλεσης σύγχρονης μουσικής και βασικές αρχές διδασκαλίας για τη σύγχρονη μουσική. Τώρα τα τελευταία χρόνια κάνω αυτή την έρευνα εκεί, δηλαδή ως φορέα υποδοχής εγώ το ΠΑΜΑΚ, οπότε δεν διδάσκω τώρα. Κάνω μόνο κάποια μαθήματα στη διδακτική του πιάνου για το σύγχρονο ρεπερτόριο, αλλά όλα αυτά τα χρόνια είναι το κεντρικό σημείο είναι η σύγχρονη μουσική, είτε είναι για πιάνο, είτε είναι για όλα τα όργανα στο ΠΑΜΑΚ. Εσύ, Ιωσήφ, στο δικό σου πόστο εργασίας εκπαιδευτικής, στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά, γιατί βλέπεις να υπάρχει διεισδυτικότητα της σύγχρονης μουσικής, γενικά στα μουσικά σχολεία και στο δικό σας, αλλά γενικά? Δεν υπάρχει, δυστυχώς, αυτή η έννοια καθόλου, δεν υπάρχει αυτή η αναζήτηση. Τα μουσικά σχολεία πρέπει να λύσουν άλλες παθογένειες που έχουν πρώτα, να αποφασίσουν, ας πούμε, τι είναι, τι υπηρετούν ακριβώς, και μετά θα έρθουν όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι φέτος είχα τη χαρά να παρουσιάσω τις Λιλιπούτιες, να παρουσιαστούν από μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Όταν είχα πάει το Γενάρη για την παράσταση του Ανάποδο Πεντάλ, είχαν δώσει εκεί οι καθηγήτρες του πιάνου τις Λιλιπούτιες σε μαθητές τους, 13 μαθητές αντίστοιχα, και κάναμε μια παρουσίαση και μάλιστα ήταν πάρα πολύ καλή, δηλαδή ενθουσιάστηκαν τα παιδιά και οι καθηγητές, και θα γίνει και κάτι ανάλογο τώρα στο Μουσικό του Πειραιά στις 26 νομίζω Απριλίου, και μετά θα γίνει και μια παρουσίαση στα πλαίσια του Masterclass σύνθεσης που θα κάνω, που είναι στις 12-14 Μαΐου, και εκεί θα παρουσιαστούν πάλι από μαθητές. Άρα νομίζω ότι αν το θέλουμε, μπορεί να μπει η σύγχρονη μουσική και να ακουστεί και να μην ενοχλεί και να δημιουργήσει και το έδαφος για περισσότερη αναζήτηση. Γιατί αυτό είναι η σύγχρονη μουσική, είναι η αναζήτηση. Να ακούσεις κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον εγώ αυτό θέλω να ακούω από άλλους σύγχρονους συνθέτες, το διαφορετικό, το τολμηρό. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι σύγχρονη μουσική. Και η μουσική της κοινωνίας μας επίσης. Όμως υπάρχει μια απόσταση από το ακροατήριο της σύγχρονης μουσικής, ενώ είναι της κοινωνίας, δεν έχει αφομοιωθεί την κοινωνία όπως παλαιότερα μουσικά είδη που ήταν πιο στενά συνδεδεμένα, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και ίσως ευθύνονται σε περασμένες εποχές διάφοροι παράγοντες και συνθέτες ευθύνονται. Μήπως να μας το απαντήσεις εσύ ως μουσικός παραγωγός αυτό? Είναι πολύπλευρη η απάντηση. Εδώ οι συνεντευξιαζόμενοι είστε εσείς. Νομίζω είναι πολύ μεγάλη αυτή η συζήτηση. Αλλά εντάξει, εγώ θα πω αυτό που είπε ο Σέμπερκ.
όταν παίχθηκε ένα έργο του, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη η μουσική του. Είπε η μουσική μου δεν είναι και ότι είναι ναι, μοντέρνα και δεν την καταλαβαίνουμε και είπε ότι η μουσική μου δεν είναι μοντέρνα, είναι απλώς κακοπαιγμένη. Η μουσική ως τέχνη, αν δεν ακούγεται, δεν υπάρχει. Οπότε νομίζω πρώτιστα πρέπει να παίζεται και μετά να τα αφήσουμε στην κρίση του χρόνου το τι αξίζει να ακούγεται για τα επόμενα χρόνια ή αιώνες και τι δεν αξίζει. Και στον καιρό του Μπετόβεν υπήρχαν και άλλοι συνθέτες, όχι τόσο πολύ βέβαια, αλλά σίγουρα και άλλοι, οι οποίοι δεν ήταν για να μείνουν. Έτσι και στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν άπειροι συνθέτες, οι οποίοι ήρθαν και θα φύγουν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι θα ακούγονται. Αυτό δεν θα το κρίνουμε εμείς. Εμείς ως εκτελεστές και ως συνθέτες κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να ακουστεί αυτή η μουσική. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η πορεία δείχνει τι μένει και τι φεύγει. Εγώ πήγα σε μια συναυλία στο, είχε έρθει στο Μέγαρο το Ensemble des Contemporains και παίξανε το Kammer Concert του Ligeti. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που παίχτηκε, κάνανε encore με ξανά το έργο του Ligeti. Για ένα περίεργο λόγο, δεν ξέρω, το κοινό ήταν μάλλον πολύ σχετικό. Ξεσηκώσει τα πλήθη. Ναι. Εντάξει, είναι και ένα, ίσως από τα κορυφαία συγκροτήματα που υπάρχουν στο χώρο, αλλά πραγματικά έκανε τρομερή εντύπωση και μάλιστα πήρανε, κάνανε και μπιζ με το ίδιο το έργο, ας πούμε, αυτό. Φοβερό. Και επίσης άκουσα και πριν από μια μισή εβδομάδα του Μπουρμπουδάκη, ένα συνθέτης Έλληνας, ο οποίος νομίζω είναι στο Μόναχο, δραστηριοποιείται. Ναι. Και το ένα έργο κάθαρσης για πιάνο, όλο πιάνο, το οποίο ήταν, αυτό μου έκανε και φοβερή εντύπωση. Που είναι έργο τώρα δεκαετίας, δεν είναι παραπάνω. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί ο τρόπος. Ναι. Ο τρόπος είναι, ναι. Ο τρόπος. Και βέβαια είναι ένας συνδυασμός συνθέτη έργου και ερμηνευτή. Και η Ελλάδα πια δηλαδή, αν δεν έχει τον καλό ερμηνευτή που θα δώσει τη σφραγίδα του στο έργο, μπορεί να περάσει έτσι στα ψηλά ή να είναι ένα μέτριο αποτέλεσμα. Ναι. Ενώ ο πολύ καλός ερμηνευτής θα το απογειώσει. Η Ελλάδα πλέον στις τελευταίες δεκαετίες έχει και τους συνθέτες και τους εκτελεστές και τους μαέστρους και τα σύνολα και τους χώρους. Έχει αλλάξει πολύ το τοπίο των τελευταίων δεκαετιών. Οι δυνατότητες είναι πολύ περισσότερες, οι ικανότητες πάρα πολύ αυξημένες και νομίζω ότι η Ελλάδα σε σχέση με τον πληθυσμό της θα μπορούσε να είναι μια υπερδύναμη καλλιτεχνική. Δηλαδή έχει πάρα πολύ υψηλά καταρτισμένους, ικανούς ανθρώπους, όπως έχουμε σήμερα στην εκπομπή τη Λενιό Λιάτσου και τον Ιωσήφ Βαλέτ, δύο ανθρώπους που υπηρετούν ο καθένας με τον δικό τρόπο τη νεότερη σύγχρονη δημιουργία και συμβάλλουν και στην ομαλή εξέλιξη που αν έπρεπε εγώ να δώσω μια απάντηση με πίεζες πριν ο Σίφ στο ερώτημά σου, θα λέγω ότι κάποτε διεκόπη κατά τη γνώμη μου στην Ευρώπη, στη Δύση, η ομαλή εξελικτική πορεία της μουσικής, κάτι που δεν διεκόπη στις ανατολικές χώρες κατά τη γνώμη μου, γι' αυτό θα βάζα σε άλλα μονοπάτια τη συζήτηση. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν άνθρωποι σαν εσάς που συμβάλλουν και που δίνουν και τέτοια ακροάματα από τόσο νεαρές ηλικίες, ώστε και τα μικρά παιδιά και οι γονείς τους και οι δασκαλοί τους να αγωητευτούν από τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία και ερμηνεία. Να κλείσουμε με το λοιπόν, έχουμε δύο τελευταία κομμάτια, τα οποία είναι το Through the Waves, το ακούσαμε στην αρχή ως εισαγωγικό, να το ακούσουμε άλλη μια φορά. Είναι λίγο μεγαλύτερο από μισό λεπτό, αν θυμάμαι καλά τη διάρκεια, και τον αποχαιρετισμό που είναι το 13ο.
Και έτσι είναι να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές. Ιωσήφ, για πες μας τι θα ακούσουμε σε αυτά τα δύο. Ναι, το Through the Waves, μέσα από τα κύματα στα ελληνικά, πρόκειται για ένα έργο, τη μορφή έχει την τεχνική των αρπές, σπαστές οι χορδίες, οι οποίες εξελίσσονται σιγά σιγά τονικά, επεκτείνονται. Εκεί υπάρχει και μια δυσκολία λιγάκι στο αριστερό που έχουμε σιγά σιγά μεγαλύτερα διαστήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο μαθητής, και βέβαια έχουμε ένα συνεχόμενο κρεσέντο και ένα συνεχόμενο ατσελεράντο, το οποίο οδηγεί σε μια κορύφωση που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κλάστερ στο τέλος. Τώρα το έχετε για, φυσικά το Farewell που είπαμε, το έχετε για στα ελληνικά, βασίζεται σε αυτό τη μελωδία από το έχετε για βρυσούλες. Σκέφτηκα έτσι να κλείσω ένα με ένα ελληνικό παραδοσιακό στοιχείο, το οποίο όμως αναπτύσσεται υπό τη μορφή, ας πούμε, των, πώς να το πούμε, κιτάρων. Ας χρησιμοποιήσω αυτή τον όρο. Διατηρήστε 7-8. Ναι, αυτό διατηρείται, ωστόσο υπάρχει, τα πεντάγραμμα είναι σκόρπια και έχουμε μετάβαση από το ένα πεντάγραμμα στο άλλο, όπου εκεί έχουμε διαφοροποίηση του υλικού σιγά σιγά, και με αυτό κλείνει ο κύκλος. Και σκεφτόμουν μετά τη σύνδεση αυτού του κομματιού, σκεφτόμουν να, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να υποθούν, μήπως έγραφα και άλλα κομμάτια. Δηλαδή πραγματικά είμαι σε αυτή την φάση που ψήνω, ας πούμε, να κάνω το Λιλιπούτι S2, αλλά το sequel. Η επιτυχία συνεχίζεται. Έτσι θα το διαφημίζω εγώ σαν εταιριάρχης, έτσι. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Όπως κάνω παλιά Rambo 2, έτσι η επιτυχία συνεχίζεται. Ναι. Rocky 4 και τα λοιπά. Πάντως αυτό το κομμάτι, ενώ φαίνεται έτσι πολύ περίεργο οπτικά, τελικά δεν νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο. Έχει κάποια ρυθμική δυσκολία έτσι να τηρήσεις το μέτρο, αλλά ναι, μετά από λίγο εξοικειώνεσαι, πιστεύω. Και όσες φορές το έχω ακούσει και από μαθητές, καλά, η Ελένιο κάνει την ιδανική ερμηνεία φυσικά, αλλά και από μαθητές ήταν αρκετά decent, ας πούμε, η ερμηνεία. Και η Ελένιο είπε πριν, το κράτησα, δήλωσε έμεσα ανοιχτή και σε άλλες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Έτσι δεν είναι, έτσι από κάποιες απαντήσεις που έδωσες, δεν θεωρείς ότι υποχρεωτικά πρέπει να παίξουν όλοι όπως παίζεις εσύ? Όχι. Όχι καθόλου. Εγώ, ας πούμε, σε κάποια κομμάτια είχα προτείνει στον Ιωσήφ και κάποιες άλλες. Ας πούμε, καταλήξαμε σε αυτήν που ακούσατε στην ηχογράφηση, αλλά σε κάποια άλλα κομμάτια μου τέριαζαν και άλλες προσεγγίσεις. Εντάξει, τώρα βέβαια δεν μιλάμε να αλλάξουμε κάτι δραστικά, αλλά μικρές, έτσι, νιουάνς, ας πούμε, είναι πάντα, νομίζω, ωραίο να υπάρχουν έτσι ως ανοιχτές σε ένα έργο. Ναι, και κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης υπήρχαν ιδέες και από τη Λενιό, και μάλιστα μια ιδέα που άλλαξε κάτι, κάποια στακάτω σε ένα κομμάτι, μ' άρεσε πάρα πολύ και την ενσωμάτωσα και στο κείμενο. Ναι. Έτσι λοιπόν, θα χαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λενιό, που ήσουν μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Και Ιωσήφ, για την τιμή να είσαι εδώ στην εκπομπή και να παρουσιάζουμε έτσι από πρώτο χέρι μαζί τις 13 Λιλιπούτιες. Σε ευχαριστώ και εγώ, Σοφοκλή, για την πρόσκληση. Και από το Βαγγέλη Σαπούνα που ήταν στην κονσόλα του ήχου, όπως πάντα στο στούντιο Subway, από το Σοφοκλή Σαπουνά στο μικρόφωνο, θα αποχαιρετιστούμε με τις δύο τελευταίες Λιλιπούτιες, το Through the Waves και τον αποχαιρετισμό. Αυτός είναι ο τίτλος της τελευταίας, αλλά και αυτής
της εκπομπής. Καλή σας νύχτα.